Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως είχαμε προαναγγείλει σήμερα θα έχουμε μια, θέλω να πιστεύω, από κάθε άποψη ενδιαφέρουσα συζήτηση με επίσης ένα καλό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Τάσο Λαβρέτζο, γνωστός βεβαίως για τις συγγραφές βιβλίων και τις αναλύσεις του πάνω στο δημογραφικό. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε με αφορμή μια άλλη πτυχή του, μελετά χρόνια τη Βυζαντινή ιστορία και σήμερα, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι η 29η Μαΐου του 1453 η ανάμνηση που, όπως σημειώσαμε, ο Ερντογάν, γι' αυτό έκανε και τις εκλογές αυτές τις ημερομηνίες, τα δένει με συμβολισμούς, θα τις δώσει και πανηγυρικό χαρακτήρα στην Αγία Σοφιά σε λίγη ώρα. Όμως, όταν λέμε για την άλωση της πόλης, την άλωση Κωνσταντινούπολης, δεν μπορούμε να περιορίζουμε τα γεγονότα σε έναν μήνα από τις 7 Απριλίου που ξεκινάει η πολιορκία επισήμως από το Μωάμεθ το Β' τον Πορθητή μέχρι την 29η Μαΐου, το πρωί της οποίας τα στήφη των Οθωμανών μπαίνουν στη Βασιλεύουσα. Είναι προϊόν μιας προαναγγελθήσας παρακμής. Με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα με τον κύριο Λαβρέτζο, την πορεία δηλαδή προς την άλωση, και θα κάνουμε και κάποιες αντιστοίξεις στο σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρξε ο μακροβιότερος θεσμός του τότε γνωστού δυτικού κόσμου, τη συνέχεια βεβαίως την κράτησε η Παπική Εκκλησία. Ωστόσο, ο κύριος Λαβρέτζος στη σημερινή παρουσίαση θα επικεντρωθεί στους 4 τελευταίους αιώνες με σημείο καμπής το θάνατο του επωνομαζόμενου Βασίλειου Βουλγαροκτώνου στα 1025, όταν αφήνει το κράτος του Βυζαντίου στο απόγειο, κυριολεκτικά στο απόγειο της ισχύς του. Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε. Πράγματι νομίζω έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θέλουμε να τη δούμε και με σημερινές αναγνώσεις, γιατί τα γεγονότα εκείνης της περίοδου έχουν σαφή αντανάκλαση στο σήμερα. Πολύ σωστά τονίζεται ότι το Βυζάντιο είναι ο μακρομοιότερος θεσμός του δυτικού κόσμου, ας πούμε. Αν και το τι σημαίνει δυτικός και ανατολικός κόσμος, εδώ να το πούμε με την ευκαιρία, το καθορίζει στη γεωγραφία η θέση της Κωνσταντινούπολης. Ό,τι είναι δυτικά της Κωνσταντινούπολης ονομάζεται Δύση, ακόμα και σήμερα. Ό,τι είναι ανατολικά της ονομάζεται Ανατολή. Και αυτό δείχνει τη σημασία που έχει η Κωνσταντινούπολη και βεβαίως την ισχύ που είχε το Βυζαντινό κράτος. Θέλω να τονίσω ότι το Βυζαντινό κράτος είναι ο ελληνικός μεσαίωνας. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, επειδή υπάρχουν πολλές απόψεις. Ο ελληνικός μεσαίωνας, συγγνώμη που σας διακόπτω, που δε μία σχέση έχει με τον φράγκικο μεσαίωνα. Έτσι. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι ο ελληνικός μεσαίωνας. Πολλοί λένε ότι το Βυζάντιο είναι ένα πολυεθνικό κράτος κλπ. Είναι γεγονός ότι εκείνα τα χρόνια δεν υπάρχει η έννοια του εθνικού κράτους όπως την ξέρουμε σήμερα. Το εθνικό κράτος είναι δημιούργημα της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι μια επανάσταση εθνικής χειραφέτησης, αν θέλετε, η Γαλλική Επανάσταση, που εισάγει την έννοια του εθνικού κράτους. Έθνη όμως υπάρχουν και πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. Υπάρχουν βεβαίως, αν δούμε την προβυζαντινή περίοδο, δηλαδή τους πρώτους αιώνες, υπάρχουν περιοχές όπως στην Αίγυπτο, στη Συρία, που δεν κατοικούνται από ελληνικούς πληθυσμούς. Μετά την απόσχηση όμως, μετά τις αραβικές κατακτήσεις, ο κορμός του Βυζαντινού κράτους είναι ελληνικός. Και αυτό μας το αποδεικνύει, μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θα αναφέρω ουσιαστικά μόνο ένα. Όταν ο Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα αποφασίζει ότι από εδώ και μπρος όλοι οι νέοι νόμοι του κράτους, οι λεγόμενες νεαρές, θα εκδίδονται στα ελληνικά, καταλαβαίνει ο καθένας ποιον λαό είχε απέναντί του ο Ιουστινιανός. Ο οποίος Ιουστινιανός βεβαίως παρεπτόντως δεν ήταν Έλληνας. Είχε καταγωγή από τη Βαλκανική και είχε άλλο όνομα. Σωστό. Και αυτό. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να αντιτείνει, και θέλω εδώ μια απάντηση δική σας, ότι είναι τα ελληνικά η επίσημη γλώσσα του κράτους γιατί είναι τα αγγλικά της εποχής. Θα μπορούσε να σας πει κάποιος για τις εμπορικές και άλλες ανταλλαγές και συναλλαγές χρησιμοποιούνται τα ελληνικά. Άρα μήπως το λέτε μονόπατα? Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό ισχύει και αυτό που λέτε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την κληρονομιά της ελληνιστικής περίοδου. Η ελληνιστική περίοδος, δηλαδή οι κατακτήσεις του Αλεξάνδρου και οι τρεις αιώνες που ακολούθησαν. Σωστό. Έχουν γονιμοποιήσει, αν θέλετε, όλη την Ανατολική Μεσόγειο.
έχουν δημιουργήσει τα πρώτα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου πλέον κυριαρχεί το εμπόριο, η ελληνική γλώσσα, η ελληνική φιλοσοφία. Σε ένα μεγάλο βαθμό λοιπόν η κατάκτηση, αν θέλετε, ή η επέκταση είναι και πολιτισμική. Τώρα, αν έχει να κάνει με στοιχεία φιλετικής καταγωγής, και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που ίσως την κάνουμε κάποια στιγμή, υπάρχουν νεότερες μελέτες, σας λέω από το Πανεπιστήμιο του Princeton, που και σήμερα ανακαλύπτουν, με βάση λείψανα που έχουν βρεθεί σε τάφους στον Ολλανδικό χώρο, ότι πολλοί πληθυσμοί της Βαλκανικής και της σημερινής Τουρκίας έχουν καταγωγή από γενεολογικά δέντρα που προέρχονται από τον Ολλανδικό χώρο. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου πείτε, επειδή επικεντρώνεστε στη σημερινή συνομιλία μας, στους τέσσερις τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η αλήθεια είναι ότι η επικέντρωση δεν είναι τυχαία, διότι παίρνετε ένα σημείο σταθμό που είναι η απόλυτη ισχύς και ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επί του ονομαζόμενου Βασιλείου του Β' του Βουλγαροκτώνου. Ναι. Είναι ίσως το αφετηριακό σημείο, γιατί εκεί είμαστε στο απόγειο της ισχύος. Είναι ένας πολύ σημαντικός αυτοκράτορας ο Βασίλειος ο Β', ένας στρατιωτικός αυτοκράτορας, ο οποίος ουσιαστικά πέρασε πάνω από σχεδόν μισό αιώνα πολεμώντας, με αποτέλεσμα να αφήσει πίσω μια πολύ βαριά κληρονομιά, δηλαδή ένα κράτος πανίσχυρο, με ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, ταμεία, κρατικά ταμεία γεμάτα. Έχει εξωτερώσει όλους τους εχθρούς και στο εσωτερικό, αυτό προσέξουμε αυτό, δηλαδή και τους λεγόμενους δυνατούς, τους μεγάλους γεωκτήμονες, αλλά έχει εξωτερώσει και όλους τους εχθρούς στο εξωτερικό. Αυτό σε ένα βαθμό είναι και λίγο πρόβλημα, γιατί έχοντας εκαθαρίσει χώρες που λειτουργούσαν ως, να απορροφούσαν τους κραδασμούς από τις εξωτερικές επιδρομές, όπως η Βουλγαρία ή η Αρμενία, τώρα πλέον το Βυζάντιο είναι απευθείας αντιμέτωπο με αυτές τις εχθρικές επιδρομές. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση, μια και μιλάμε όμως για το θέμα το εσωτερικό, ότι ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτώνος βάσισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολεμική του, τη μακροχρόνια πολεμική του προσπάθεια στην κοινωνική συνοχή. Και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα του Βυζαντίου. Δηλαδή στηρίχθηκε πολύ στο θεσμό του μικροϊδιοκτήτη, ο οποίος έχει κτήματα και ζει από αυτά και είναι ταυτόχρονα και πολεμιστής. Με αυτή την έννοια ο στρατός του βασιλείου, βάζοντας κάποια εισαγωγικά, μπορεί να θεωρηθεί για τα δεδομένα του μεσαίωνα ένας εθνικός στρατός. Δεν έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά, ο κάθε θεουδάρχης έχει το στράτευμά του, έχει νέα χαρακτηριστικά και στα οποία ο μικρογεωκτήμονας, έχοντας και το ρόλο ταυτόχρονα του στρατιώτη, είναι το πρότυπο. Είναι, να το πούμε και με αυτή την έννοια, είναι η μεσαία τάξη που είναι η ραχοκοκαλιά της αυτοκρατορίας. Μάλιστα, μάλιστα. Βεβαίως οι όροι είναι λιγάκι νεωτερικοί, σημερινοί, αλλά νομίζω ο καθένας μπορεί να κάνει την προέκτασή του. Εδώ, μια και το θίγεται αυτό, αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά του Βυζαντίου από τη Δύση. Η Δύση είναι κατακερματισμένη. Η φεουδαρχία είναι μια πυραμίδα όρκων υποτέλειας διαφόρων μικροηγεμόνων που τελικά κλιμακώνονται και φτάνουν μέχρι το βασιλιά. Ενώ το Βυζάντιο, έχοντας κληρονομήσει τη ρωμαϊκή αντίληψη, είναι ένα ενιαίο κράτος με ενιαία νομοθεσία σε όλη του την έκταση, όπου υπάρχει μια κεντρική εξουσία που διοικεί τα ζητήματα τα κρατικά. Υπάρχουν βεβαίως φυγόκεντρες δυνάμεις, υπάρχουν ισχυροί, οι γεωκτήμονες, οι οποίοι επιδιώκουν μερίδιο εξουσίας. Οι σημαντικοί αυτοκράτορες όμως ουσιαστικά προφύλαξαν τη μεσαία τάξη απέναντι στην άνοδο των μεγάλων γεωκτημόνων και αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να διεξάγουν πολέμους και να έχουν αποτελέσματα στις εκστρατείες τους. Άρα και η θέση του ατόμου στο μικρό κόσμο της κοινωνίας της Βυζαντινής είναι τελείως διαφορετική ως προς τους όρους με τη θέση του ανθρώπου στο μικρό κόσμο και την κοινωνία της φεουδαλικής Δύσης, πρέπει να πούμε. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα ίδια χαρακτηριστικά ενός ακτήμονα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία με έναν ακτήμονα του φεουδάρχη στη Δύση. Κοιτάξτε, υπάρχουν δεσμευμένοι χωρικοί, αυτοί που λέμε ότι είναι οι δουλοπάρικοι που δουλεύουν στα χτήματα του άρχοντα, αλλά ο θεσμός του ελεύθερου κτηματία είναι παρόν σε όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου, ακόμα και στα τελευταία στάδια της παρακμής του. Και αυτή, ξαναλέω, είναι μια σημαντική διαφορά. Εδώ ενδεικτικά να πούμε ότι ο Βασίλειος Βουλγαροκτώνος έκανε το 1002 μετά Χριστόν το λεγόμενο αλληλέγγυο,
το οποίο ζητούσε από τους μεγαλογεωκτήμονες να αναλαμβάνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις των μικροϊδιοκτητών των περιοχών τους για να τους προστατεύσει. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά είπατε ότι στην ουσία οι νικηφόροι πόλεμοι του που μεγαλώνουν την ισχύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι ταυτοχρόνως τα εξωτερικά και μία χίλιο στέρνα, διότι υποτάσσεις στη Βουλγαρία, αλλά ξεκινούν οι επιθέσεις διαφόρων άλλων φύλων όπως των Πετσενέγκων, των Ορμανδών, ναι. Και στη Μικρά Ασία εμφανίζονται αργότερα οι Σελτζούκοι Τούρκοι. Θέλω να μου πείτε, από την ισχύ επί βασιλείου Βουλγαροκτώνου, πώς γίνεται μέσα σε 50 χρόνια, θέλετε, χοντρικά. Σε 50 χρόνια. Σε 50 χρόνια να αρχίζει μια αντίστροφη πορεία, αρξάμενη από τον αδελφό του μέχρι εκείνη τη στιγμή αυτοκράτορα και διάδοχο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι από το 1025 μέχρι το 1071 που έχουμε το Magic Earth, είναι περίπου μισός αιώνας, χρονικό διάστημα ελάχιστο για το μεσαίωνα, έχουμε μια ταχύ απτώση της Βυζαντινής ισχύως. Αυτό οφείλεται στο ότι ανέβηκαν ουσιαστικά στην εξουσία στην Κωνσταντινούπολη μια σειρά από ανίκανους αυτοκράτορες. Ξεκινούν από τον αδερφό του, τον ίδιο τον αδερφό του Βουλγαροκτώνου, ο Κωνσταντίνος ο 7ος είναι, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος χωρίς ηθικές αρχές, τον ενδιαφέρει μόνο η καλοπέραση, αφήνει τις κρατικές υποθέσεις στα χέρια ραδιούργων του παλατιού, ήταν μνησίκακος. Και επέβαλε, είναι εντυπωσιακό αυτό, επέβαλε αναδρομικά 2 χρόνια φόρων τα οποία έχει χαρίσει ο Βασίλος ο Βουλγαροκτώνος. Άρα αρχίζει και δημιουργείται και ένα υλικό υπόβαθρο σημαδιών παρακμής. Αυτό είναι το ουσιώδες, δηλαδή όχι μόνο υποσκάπτεται η κρατική ισχύς, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει να έρεται και η κοινωνική συνοχή. Μάλιστα. Εδώ παίζει κομβικό ρόλο η μία από τις κόρες του, η ζωή, η περίφημη ζωή, η οποία άλλαζε τους άντρες σαν τα πουκάμισα, μπερδεύοντας την ισχύ, την αυτοκρατορική, με το κρεβάτι, να το πω έτσι λαϊκά. Έχετε δίκιο, εδώ υπάρχει ένα στοιχείο έντονο παραπολιτικό και ίντριγκας παλατιανής. Ο Κωνσταντίνος όταν πέθανε ήθελε να αφήσει κάποιον ως διάδοχο, δηλαδή είχε κάνει 3 κόρες. Το μόνο που προσπάθησε να κάνει ήταν να παντρέψει τη μεγάλη, τη μία κόρη, τη Ζωή, η οποία τότε ήταν 53 ετών. Την πάντρεψε με έναν, ας το πούμε, της υψηλής κοινωνίας, το Ρωμανό τον Αργυρό, ο οποίος είχε πολύ μέτριες ικανότητες. Και αυτός από ένα σημείο και πέρα συνέχισε το καταστροφικό έργο του Κωνσταντίνου. Δηλαδή έγινε πρακτικά ένας φορείς πράκτορας και άρχισε να διεκδικεί, να χρεώνει διάφορους ανθρώπους που, όπως λέει ο Μιχαήλ Ψελός, άρχισε να αναζητά οφειλές και σε ανθρώπους των οποίων οι πρόγονοι είχαν πεθάνει προπολού. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ όμως αρχίζει πλέον και κάτι άλλο καταστροφικό. Αρχίζει και ξυλώνει το έργο του Βουλγαροκτώνου, δηλαδή καταργεί το αλληλέγγυο, το νόμο του αλληλέγγυου, ταυτίζει τα σφαίρτα του κράτους, τα σφαίρτα των δυνατών, και πλέον η Βυζαντινή μεσαία τάξη, αυτό που λέμε μικροκαλλιεργητές και στρατιώτες, αρχίζει να παρακμάζει και να καταραίει. Είναι ουσιώδες στοιχείο αυτό. Τώρα, η ζωή στην πορεία, η αυτοκράτηρα ζωή, θα αρχίσει να εναλλάσσεται με διάφορους εραστές, θα σκοτώσει το Ρωμανό, τον σκοτώσει, τον δηλητηριάσει, και μάλιστα ψυχοραγούσε μια ολόκληρη μέρα στο βασιλικό λουτρό, τον είχαν αφήσει εκεί, την ίδια ώρα που ανακήρυται η ζωή τον εραστή της, τον Μιχαήλ τον Τέταρτο, σε νέο αυτοκράτορα. Μετά πεθαίνει αυτός, παντρεύεται η ζωή των ανιψιών του Μιχαήλ τον Πέμπτο, ο οποίος την καθαιρεί στην αρχή, αντιδρά ο κόσμος, την επαναφέρει, ο Μιχαήλ τυφλώνεται και κλείνεται στο μοναστήρι, στο θρόνο η ζωή και Θεοδόρα, η ζωή παντρεύεται τον Κωνσταντίνο το Θήτα ή μονομάχο, δηλαδή προχώραγε ένα σύστημα ίντριγκας και παρακμής. Αυτά όμως, όπως λέτε, είχαν φοβερές επιπτώσεις στα κοινωνικά υποστρώματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων, γιατί εδώ έχει να κάνει πλέον με την κοινωνική αντιπαράθεση. Οι άνθρωποι αυτοί που ανεβαίνουν στην εξουσία δεν έχουν αίσθημα ιστορικής ευθύνης. Αυτό δεν ισχύει για όλους τους αυτοκράτορες. Σωστά. Υπήρξαν στην πορεία πολλοί που προσπάθησαν να αναστρέψουν την παρακμή. Οι συγκεκριμένοι που συζητάμε τώρα, δηλαδή αυτή την περίοδο της εσωτερικής υπονόμευσης, κατασπαταλούν τα δημόσια οικονομικά, ουσιαστικά υπονομεύουν τη δημόσια διοίκηση και το στράτευμα για να εξοικονομήσουν πόρους για αυτά, για τις σπατάλες που θέλουν οι ίδιοι.
Θα πούμε ενδεικτικά ότι ο Κωνσταντίνος ο Θήτα, ο μονομάχος, που είναι ο τελευταίος άντρας της ζωής, έχει μια από τις χειρότερες συμπεριφορές. Δηλαδή αυτό εισάγει την έννοια της πρόνοιας, δηλαδή ολόκληρες περιοχές δίνονται ως χάρισμα, ως δώρο στους προνοιάριους, αυτούς δηλαδή που είναι οι ευνοούμενοι του συστήματός του. Εκμισθώνει φόρους, δηλαδή δίνει ολόκληρες περιοχές να εισπράττονται οι φόροι από συγκεκριμένους, οι οποίοι βέβαια συνήθως καταπίζουν το λαό για να εισπράττουν πολύ περισσότερα. Παραμελεί το θεματικό σύστημα αξίας και δίνει τη δυνατότητα να διαλυθούν ολόκληρα στρατιωτικά σώματα με εξαγορά στρατιωτικής θητείας. Αυτά είναι ολέθριες πρακτικές, οι οποίες βεβαίως θα υπονομεύσουν τη Βυζαντινή ισχύ με ταχύτατο τρόπο. Έχετε μία αναφορά σε δύο μεγάλες τάσεις για αυτό το κλίμα διαφθοράς και σύψης. Μανιάκης Θεόφιλος στην Κύπρο και Λέων Τορνίκης. Έτσι. Ναι. Υπάρχουν τώρα σε αυτά τα πλαίσια εκδηλώνονται μια σειρά από στάσεις και αντιδράσεις από διάφορους τοπικούς αξιωματούχους. Βέβαια, ακόμα υπάρχει το σύστημα του Βασιλείου, το οποίο λειτουργεί σε ένα βαθμό, αλλά αυτό γίνεται όλο και λιγότερο αποτελεσματικό. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό το κλίμα προφανώς η αντιπαράθεση αρχίζει και γίνεται από τη μια, να το πω έτσι, μια αυτοκρατορική γραφειοκρατία υπαλληλική και από την άλλη η επικεφαλής των στρατιωτικών σωμάτων. Παίζει ρόλο το σχίσμα των εκκλησιών το 1054. Το 1054 είναι κάτι που συνέβη επίσης στον καιρό του Κωνσταντίνου του Μονομάχου. Είναι αρνητικό γιατί αυτό θα καθορίσει τις σχέσεις με το Βυζάντιο τους επόμενους αιώνες. Όταν το Βυζάντιο θα εξασθενήσει, πλέον οι πιο πολλοί Βυζαντινοί αυτοκράτορες, οι παλαιολόγοι, θα γίνουν οι ηκέτες στον Πάπα για να εξασφαλίσουν κάποια βοήθεια στρατιωτική. Μάλιστα. Έρχονται όμως τα πράγματα οι Κομνηνοί. Να πάμε στους Κομνηνούς. Υπάρχει, εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση. Σε όλη αυτή τη χωρία αυτοκρατόρων υπάρχει ένας ρωμαντικός αυτοκράτορας, ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογένης, ο οποίος ανεβαίνει στην εξουσία με σκοπό να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Είναι αυτός που πετυχαίνει νίκες στην αρχή, αναδιοργανώνει το στρατό και φτάνει στο Μαντζικέρτ, όπου και αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τους Τούρκους σε μεγάλη μάχη με τον Αρπαθλάν. Σελτζούκους Τούρκους. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι. Εκεί λοιπόν υπάρχει, στην αρχή της μέρας κερδίζει, αλλά ορισμένες μονάδες του Ρωμανού τον εγκαταλείπουν επειδή υπάρχει μια παλατιανή συνωμοσία που έχει προκαλέσει αυτή την εξέλιξη. Και τελικά χάνει και πιάνεται εχμάλωτος ο Ρωμανός. Τον απελευθερώνει μετά από συνθήκες που υπογράφουν, τον απελευθερώνει ο Τούρκος, ο Αρπαθλάν, αλλά οι Βυζαντινές κλίκες ουσιαστικά συλλαμβάνουν στο δρόμο επιστροφής προς την Κωνσταντινούπολη, συλλαμβάνουν τον Ρωμανό, τον τυφλώνουν και τον σκοτώνουν. Η επελευθέρωσή του δεν ήταν χωρίς, όταν λέμε ανταλλάγματα, τα ανταλλάγματα αφορούν γη και οικονομικούς όρους. Δηλαδή αρχίζει και δομείται μια πιο μόνιμων χαρακτηριστικών εγκατάσταση στην περιοχή των Σελτζούκων Τούρκων αρχικώς. Σωστά. Σωστά, και εδώ θα πούμε ότι... Άρα γι' αυτό λένε κάποιοι ότι το Μαντζικέρτ είναι σημείο καμπής για την εγκατάσταση των τουρκικών φύλων στη Μικράσια. Είναι η απαρχή της εισόδου στο μικρασιατικό οροπέδιο των Τούρκων και είναι κάτι που το μνημονεύει ιδιαιτέρως ο Ερντογάν. Μάλιστα. Πάντοτε. Μάλιστα. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια ολέθρια πρακτική μετά, γιατί υπάρχουν εσωτερικοί ανταγωνισμοί που πλέον στους διάφορους εμφυλίους που έχουν, αργότερα θα έχουμε έναν εμφύλιο ανάμεσα στον Νικηφόρο Βοτανιάτη και τον Μελισσινό, τον Νικηφόρο Μελισσινό. Ο Μελισσινός θα κάνει το εξής ολέθριο. Θα προσετεριστεί τους Τούρκους φυλάρχους για συμμάχους και θα τους παραδίδει τις φρουρές των πόλεων της Μικράς Ασίας. Και όταν βέβαια αυτός θα ιτηθεί και θα χάσει το στασιαστικό του κίνημα, πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας θα βρεθούν υπό τα χέρια των Τούρκων. Την πορεία αυτή αναλαμβάνουν να αναστρέψουν οι Κομνηνοί. Οι Κομνηνοί εκφράζουν αυτό που στην ιστοριογραφία έχει αναφερθεί ως ο Βυζαντινός Εθνικισμός. Είναι δηλαδή μια προσπάθεια παλινόρθωσης. Τώρα βεβαίως η διαφορά είναι ότι ο κόσμος, οι διεθνείς σχέσεις είναι εξαιρετικά πολύπλοκες, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με βαρβαρικά φύλλα που έρχονται από το σύνορο του Δούναβη και από τους εχθρούς που έρχονται από την Ανατολή. Αρχίζει να αυξάνεται ο ρόλος που παίζουν στα διεθνή πράγματα οι Δυτικοί. Και αυτούς έχει να αντιμετωπίσει. Ο Αλέξιος ο Κομνηνός, που είναι ο πρώτος της δυναστείας, προσπαθεί να αποφύγει ένα πολύμετωπο αγώνα
και κυρίως ψάχνει χρήματα. Παίρνει ένα αναγκαστικό δάνειο από την Εκκλησία, κόβει νομίσματα και έχει επιτυχίες γιατί κατορθώνει να αντιμετωπίσει επιδρομές των Ορμανδών. Κυρίως όμως ο Αλέξιος ο πρώτος ο Κομνηνός διαχειρίζεται πολύ έξυπνα την πρώτη σταυροφορία του 1097. Όταν φτάνουν δηλαδή οι σταυροφόροι έξω από την Κωνσταντινούπολη, εκείνος χρησιμοποιώντας το κύρος, το μεγάλο κύρος που έχει ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, κάνει συνθήκες μαζί του. Αυτοί κατά τα πρότυπα τα δικά του στα δυτικά του δίνουν όρκους υποτέλειας και η συμφωνία είναι ότι θα τους βοηθήσει στην εκστρατεία του, θα τους παρέχει εφόδια, υποστήριξη και εκείνοι θα του παραδίδουν τις πόλεις Μικράς Ασίας που απελευθερώνουν. Αυτό λοιπόν έχει επιτυχία, κατορθώνει να απελευθερώσει ουσιαστικά τα παράλια της Μικράς Ασίας, γιατί υπάρχουν και βυζαντινές δυνάμεις που πολεμούν και συμμετέχουν σε αυτό. Και έτσι για κάποιο διάστημα θα λειτουργήσει αυτή η συνεργασία. Μέχρι το 1098 όταν θα φτάσουν στην Αντιόχεια οι σταυροφόροι. Τώρα αυτό που πρέπει να πούμε όμως είναι ότι ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει στην βασιλεία του Αλεξίου και το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι για πρώτη φορά κάνει συνθήκες με τις ιταλικές εμπορικές πόλεις, τη Βενετία σε πρώτη φάση κυρίως και την Πίζα, όπου τους παραχωρεί φορολογική ατέλεια στα βυζαντινά λιμάνια. Άρα διομολογήσεις στην ουσία. Διομολογήσεις. Άρα τους βάζει στο παιχνίδι της Μεσογείου. Τους βάζει στο παιχνίδι της Μεσογείου και δυστυχώς τους δίνει κάτι το οποίο θα το πληρώσει πολύ ακριβά στη συνέχεια το Βυζάντιο. Γιατί είναι ένα στοιχείο που θα επιτείνει την οικονομική του καχεξία. Υπάρχει, είναι γεγονός ότι παρακμάζει πλήρως ο θεματικός θεσμός και ο στρατός πια βασίζεται σε μισθοφόρους. Παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο γιατί αυτό παρακολουθεί την κοινωνική παρακμή. Πλέον δεν υπάρχουν αυτό που λέγαμε πριν, σε μεγάλους αριθμούς δεν υπάρχουν οι στρατοί της μεσαίας τάξης των μικροδιοκτητών. Κυρίως υπάρχουν μισθοφόροι, οι οποίοι βεβαίως είναι πιο δαπανηροί, είναι επαγγελματίες και συχνά δημιουργούν και προβλήματα, όπως θα δούμε σε πολύ επόμενη φάση με τη λεγόμενη Καταλανική Εταιρεία. Άρα υπάρχουν λοιπόν κοινωνικές μεταβολές. Ο Κομνηνός έχει επιτυχίες και ανορθώνει την ισχύ του κράτους, αλλά δεν καταφέρνει να πετύχει την εσωτερική αναδιοργάνωση σε οικονομία, θεσμούς και κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ ουσιώδες. Θα ακολουθήσουν τώρα στη συνέχεια οι επόμενοι Κομνηνοί. Εντάχει θα πούμε ότι και ο γιος του, ο Ιωάννης Κομνηνός, ακολούθησε το έργο του πατέρα του. Είχε να αντιμετωπίσει εχθρούς, είχε επιτυχίες και με τους Βαλκάνιους και με τους Νορμανδούς. Ακολουθεί άλλος ένας σημαντικός Κομνηνός, ο Μανουήλ ο Πρώτος, είναι από το 1143 μέχρι το 1180. Αυτός έτυχε να πέσει στην Β' Σταυροφορία, η οποία έχει αποτυχία όμως πλήρη. Το λάθος που κάνει ο Μανουήλ ο Κομνηνός είναι ότι δίνει μεγάλη έμφαση στα δυτικά του, παραμελεί σε ένα βαθμό τη Μικρά Ασία, θεωρεί ότι είναι σε μια κατάσταση ισορροπίας, ήδη είχε επιτευχθεί σημαντικό βαθμό ανάκτηση πολλών εδαφών, όλες τις παράλια ζώνες, μόνο το κεντρικό μικρασιατικό οροπέδιο είναι υπό τον έλεγχο των Τούρκων και θα δώσει έμφαση ο Μανουήλ Κομνηνός στους Νορμάνδους της Ιταλίας, θα κάνει μια εκστρατεία η οποία όμως θα αποδειχτεί καταστροφική και επίσης θα εμπλακεί στους ανταγωνισμούς των Ούγγρων, των Σέρβων, θα προσπαθήσει να ανακαταλάβει τη Δαλματία, θα έχει κέρδη αλλά με μεγάλο κόστος και επίσης θα υποχρεωθεί να συνεχίσει τις παραχωρήσεις προς τις ιταλικές πόλεις. Το σημαντικότερο που συμβαίνει είναι ότι όταν στρέφεται στην Ασία, πλέον, στη Μικρά Ασία, στη Μικρά Ασία, εκεί υφίσταται τη δεύτερη σημαντική ιστορικά ήττα και μάλιστα τελείως αδικαιολόγητα, πρόκειται για λάθος τακτικό που έκανε ο Βυζαντινός στρατός, την ήττα στο Μύριο Κέφαλο το 1176, που πλέον σημαίνει σε μεγάλο βαθμό την οριστική εγκατάσταση πια των Τούρκων στην περιοχή αυτή, στη μεγάλη αυτή περιοχή. Μπορούμε να πούμε ότι μετά το Μυριοκέφαλο έχουμε ουσιαστικά την απώλεια της Μικράς Ασίας για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ουσιαστικά. Έρχεται η περίοδος του Ανδρώνικου του Πρώτου, του Κομνηνού, ο οποίος βεβαίως με μια σκληρότητα είναι πολύ γνωστός, πάταξε τη μεγάλη ιδιοκτησία και τη διαφθορά των δημοσίων υπαλλήλων, πέτυχε στο δημόσιο, αλλά η αντίδραση των μεγαλογεωκτημόνων υπέσκαψαν τη δημοτικότητα, τον κατακρεούργησαν στον υπόδρομο.
Στα 1183, για να μην το ξεχνάμε, έχουμε την εξέγερση του Ισάκιου. Και εκεί έχουμε την απόσχηση της Κύπρου. Ε? Ναι. Η οποία ποτέ δεν θα επανέλθει στην ελληνική πατρίδα. Μάλιστα. Ποτέ. Θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό χώρο η ελληνικότατη Κύπρος από τα αρχαία χρόνια. Είναι ελληνικότατο νησί. Είναι η πορεία αυτή που σιγά σιγά αρχίζουν πλέον και καταραίουν τμήματα του βυζαντινού οικοδομήματος. Αλλά ξαναλέω ότι δεν είναι μια ευθύγραμμη πορεία. Υπάρχουν αυτοκράτορες που έχουν ένα αίσθημα ιστορικής ευθύνης και οι οποίοι θα δείξουν ικανότητες και, αν θέλετε, σε έναν βαθμό, πολλοί από αυτούς, ο καθένας μας δείχνει με το παράδειγμά του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή, η οποία είναι ακόμα παρούσα, βέβαια. Πάμε στην περίοδο των Αγγέλων. Είναι ίσως η πιο χειρότερη, πιο σκοτεινή περίοδο. Οι Άγγελοι είναι οι πλέον ανίκανοι αυτοκράτορες. Είναι αυτοί οι οποίοι θα προκαλέσουν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. Πολύ λίγα επιγραμματικά να πούμε μόνο ότι ο επικεφαλής της δυναστείας είναι ο Ισάκιος ο Β' ο Άγγελος. Σπάταλος, ανίκανος, κουφός. Για να καλύψει τα έξοδα των γάμων του με τη Μαργαρίτα της Ουγγαρίας επέβαλε νέους φόρους. Αυτό προκάλεσε εξεγέρσεις στη Βαλκανική. Και τελικά ο Ισάκιος ο Β' θα ανατραπεί από τον αδελφό του, τον Αλέξιο. Ο ίδιος λοιπόν, και εδώ θέλω να το σημειώσουμε αυτό, ο ίδιος λοιπόν ο Ισάκιος ο Β' θα τυφλωθεί και θα φυλακιστεί με το γιο του. Ο οποίος γιος του όμως θα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά μετά. Γιατί λίγο καιρό μετά ο γιος του θα δραπετεύσει, θα πάει στις αυλές των δυτικών ηγεμόνων και του Πάπα, θα ζητήσει να τον επαναφέρουν στο αυτοκρατορικό αξίωμα, αυτόν και τον πατέρα του, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η τέταρτη σταυροφορία που σχεδιαζόταν το 1203 να εκτραπεί και στόχος της σταυροφορίας να γίνει η Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν φτάνουν οι σταυροφόροι στην Κωνσταντινούπολη, ενθρονίζουν πάλι τον Αλέξιο, τον επαναφέρουν στο θρόνο, όμως αυτός τους έχει τάξει τόσα πολλά σε πληρωμές και έσοδα, τους έχει τάξει και ένωση εκκλησιών βεβαίως, που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Έτσι λοιπόν οι σταυροφόροι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη, επικρατεί ένα χάος, δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κρατήσουν εκείνη τη στιγμή και τελικά φτάνουμε στην άλωση του 1204, η οποία είναι ένα δραματικό γεγονός. Εδώ να σημειώσουμε ότι είναι πολύ διαφορετική η Κωνσταντινούπολη που αλώνεται το 1204 από εκείνη που αλώνεται το 1453. Με το 1453 είναι η σκιά του εαυτού της. Με το δενετό δόγητο δάνδολο γίνεται η κατάληψη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1204 από τους Λατίνους. Στην ουσία όμως αυτό το πλήγμα στην καρδιά της αυτοκρατορίας σμπρώχνει τις λεγόμενες δυνάμεις προόδου στην περιφέρεια. Ναι, θα γίνουν προσπάθειες μετά τον κατακαιρματισμό το πολιτικό που θα προκύψει. Θα δημιουργηθούν παράλληλα με τα φραγκικά κρατήδια που θα δημιουργηθούν στον αραβικό και μικρασιατικό χώρο, θα δημιουργηθούν και ελληνικές ηγεμονίες, οι οποίες τοπικά και ίσως σε έναν βαθμό απαλλαγμένες και από τον ασφιστικό έλεγχο της Κωνσταντινούπολης, θα αναπτύξουν κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες ικανότητες. Ονομαστικά αναφέρουμε το Δεσποτάτο της Υπήρου και κυρίως τη λεγόμενη Αυτοκρατορία της Νίκαιας, όπου εκεί θα έχουμε το Θεόδωρο Λάσκαρη. Και αργότερα μια επίσης σημαντική προσωπικότητα που αξίζει να προσέξουμε πολύ είναι ο Ιωάννης Βατάτζης, γιατί μας δίνει ένα υπόδειγμα του πώς μπορεί να ανασυγκροτηθεί το κράτος. Θέλω να τονίσω εδώ όμως, και αυτό ίσως είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, ότι το 1204, δηλαδή η Λατινοκρατία και η αντίδραση του ελληνισμού στην κατάληψη του ελλαδικού χώρου είναι αυτή που τουλάχιστον οι περισσότεροι ιστορικοί βλέπουν ως την αφετηρία που πλέον το νέο ελληνικό έθνος επαναπροσδιορίζει τον εαυτό του. Επανασυνδυτοποιείται ο ελληνισμός σε μια αντιπαράθεση προς τους Λατίνους κατακτητές. Βέβαια, άμα αυτοκράτορας είναι ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας στην Κωνσταντινούπολη και η Βενετία έχει τα 3/8 του κράτους και της πόλης και τα υπόλοιπα είναι λατινικά αφέουδα, κάπως έτσι έχεις... Τα ελληνικά κέντρα είναι η Τραπεζούντα, έτσι, ναι. Το Δεσποτάτο της Υπήρου,
Και ο Λάσκαρης, όπως είπατε, στη Μικρά Ασία που ιδρύει την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Ο Βατάτζης λοιπόν είναι μάλλον η κορονίδα αυτής της νέας αντίληψης. Ναι, να τον προσδιορίσουμε χρονικά. Είναι από το 1222 μέχρι το 1254. Είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει, έχει επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, δηλαδή θα συμμαχήσει με τους Γερμανούς για να εξεδερώσει τη δυτική απειλή, θα αξιοποιήσει την επίθεση που έκαναν οι Μογγόλοι για να ελέγξει την απειλή από το Σουλτανάτο του Ικονίου και παράλληλα θα κάνει εκστρατεία στα Βαλκάνια όπου θα πετύχει νίκες κατά των Βουλγάρων. Mm-hmm. Το σημαντικό που κάνει όμως ο Βατάτζης είναι ότι δίνει μεγάλη έμφαση στην εσωτερική ανασυγκρότηση, δηλαδή στη δημοσιονομική διαχείριση, στον κοινωνικό τομέα, φρόντισε να έχει καλή και αδιάφθορη διοίκηση, να υπάρξει σωστή απονομή της δικαιοσύνης, έλαβε μέτρα κοινωνικής πρόνοιας, ενδυνάμωσε τις στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποιώντας και μισθοφόρους, και προσπάθησε να ενισχύσει την τόπια παραγωγή. Τον πρωτογενή τομέα, έχετε δίκιο. Θυμάμαι στο σχολείο μαθαίναμε ότι ήταν αυτός που εμπόδισε την εισαγωγή ξένων ειδών, κυρίως από τη Δύση, πολυτελείας. Σωστά. Και μάλιστα ήταν εφημισμένα τα λεγόμενα αυτοκρατορικά ορνηθοτροφία. Και γι' αυτό υπάρχει και το περίφημο ΟΑΤΟ στέμα, δηλαδή το στέμα που χάρισε στην αυτοκράτορα Ειρήνη και το οποίο αγοράστηκε από τα αυγά που πουλούσαν τα ορνηθοτροφία. Μάλιστα. Δίνει δηλαδή ένα υπόδειγμα ότι μια χώρα, ένα κρατικό μόρφωμα, για να μπορεί να διαδραματίσει ρόλο διεθνή, πρέπει να έχει εσωτερική συνοχή, να έχει ισχυρή εμπράγματη παραγωγή και οικονομία και παράλληλα θεσμούς που να λειτουργούν υπέρ της κοινωνίας και να διαφυλάττουν την κοινωνική συνοχή. Μάλιστα. Αυτό λέει πολλά για το σήμερα. Έτσι, να μην το πετάξω. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το σήμερα. Μάλιστα. Προχωράμε. Προχωράμε. Έρχεται στην εξουσία, στην Νίκαια τώρα, ο γιος του Βατάτζη, ο Θεόδωρος ο Βήτα, ο οποίος και αυτός κινείται στα βήματα του πατέρα του. Είναι ενδεικτικό ότι έχει σε αντιπαράθεση με τις μεγάλες οικογένειες, γιατί δεν επέλεγε τους γόνους των οικογενειών για να επανδρώσει το κράτος του, αλλά επέλεγε αξιοκρατικά τους συνεργάτες του. Mm-hmm. Αυτά είναι λίγο πρωτόγνωρα για εποχές φεουδαρχίας και μεσαίωνα. Σε αυτή τη φάση βεβαίως θα τελειώσει η δυναστεία, γιατί θα πεθάνει ο Θεόδωρος ο Βήτα, θα ανέβει στο θρόνο ο ανήλικος γιος του, τον οποίον όμως μετά από συνωμοσία που θα κάνουν οι δυνατοί θα σκοτώσουν τον επίτροπο, τον βασιλικό επίτροπο που είναι ο Γιώργος Μουζάλωνας, και στη θέση του θα αναρχιστεί ο πρώτος παλαιολόγος που είναι ο Μιχαήλ ο Έβδομος το 1259. Μπαίνουμε λοιπόν στην τελευταία δυναστεία που είναι ελληνική καθαρά δυναστεία του Βυζαντίου, οι Παλαιολόγοι, και η οποία λέω από τώρα ότι έχει δύο σημαντικούς αυτοκράτορες. Ο ένας είναι ο πρώτος παλαιολόγος, ο Μιχαήλ ο Έβδομος, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ικανός, σε έναν βαθμό αδίστακτος, αλλά δείχνει και τι μπορεί να πετύχει κανείς στη διεθνή πολιτική σκηνή όταν κινείται με έξυπνο τρόπο, ακόμα και όταν δεν έχει ισχυρές δυνάμεις. Και η άλλη περίπτωση βεβαίως είναι ο τελευταίος παλαιολόγος, που είναι ο αυτοκράτορας της Θυσίας. Ο πρώτος των παλαιολόγων είναι ένας πολιτικός με αδίστακτος, όπως σωστά λέτε, ο οποίος όμως έχει μία στρατηγική στόχευση βάθους και σε ένα βαθμό την πετυχαίνει. Είναι αυτός που επιτίθεται και στους λεγόμενους ανθενωτικούς, διότι με τη Δύση τα βρίσκει σε όλα τα επίπεδα, έτσι, ακόμη και το θρησκευτικό. Κοιτάξτε, έχει να αντιμετωπίσει ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος, έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη διεθνή σκηνή, και η διαφορά είναι ότι όταν θα απελευθερώσει, θα επανακτήσει την Κωνσταντινούπολη το 1261, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από τη σκοπιά της Κωνσταντινούπολης έναντι της σκοπιάς που υπήρχε στην αυτοκρατορία της Νίκαιας. Και ο λόγος είναι ότι όταν ήταν η αυτοκρατορία της Νίκαιας, υπήρχαν πολλά κρατήδια στον ελλαδικό χώρο, φραγκικά, μερικά και ελληνικά, όπως το Δεσποτάτο της Ηπείρου, τα οποία λειτουργούν προστατευτικά για τους μεγάλους εχθρούς που βρίσκονται στη Δύση. Τώρα όμως, ανακαταλαμβάνοντας την Κωνσταντινούπολη, είναι αντιμέτωπος με μια διεθνή κατάσταση που απαιτεί περισσότερα μέσα οικονομικά και στρατιωτικά. Mm-hmm. Θα έχει επιτυχίες, θα κάνει μια μεγάλη νίκη στην Πελαγωνία το 1259,
όπου συντρίβει τις ενωμένες δυνάμεις της Σικελίας, του Δεσποτάτου της Υπήρου και του Φραγκικού Πραγκυπάτου της Αχαΐας. Θα νικήσει τους Βουλγάρους, θα αποσπάσει ξανά περιοχές στη λεγόμενη Ανατολική Ρωμιλία, δηλαδή την Αρχίαλο και τη Μεσημβρία, και θα υποτάξει τελικά το Δεσποτάτο της Υπήρου. Υπάρχει όμως κάτι που ετοιμάζεται, ένας μεγάλος κίνδυνος που προετοιμάζεται από τη δυτική μεριά, και είναι οι βλέψεις που έχουν οι Φράγκοι κυρίως να διεξαγάγουν μια μεγάλη εκστρατεία κατά του Βυζαντίου και να καταλύσουν πλήρως το Βυζαντινό κράτος. Εδώ είναι ο Φράγκος ο Κάρολος Ντάνζου, σε συνδυασμό με, σε συνεργασία με τον Πάπα. Έχουν συμφωνήσει με τον έκτοτο πλέον Φράγκο αυτοκράτορα, το Βαλδουίνο, να κάνουν εκστρατεία και να διαμοιράσουν το Βυζαντινό κράτος. Σε αυτή τη συμμαχία προσχωρούν σλαβικά, λατινικά κράτη, ακόμα και μερικά ελληνικά κράτη της Βαλκανικής. Σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, σε αυτή τη δύσκολη φάση, που όλοι προέβλεπαν ουσιαστικά μια συντριπτική ήττα του Βυζαντίου, ήδη από εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για το 1260 περίπου, θα δείξει εξαιρετικές ικανότητες ο Μιχάλης Παλαιολόγος. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, θα κινηθεί διπλωματικά, θα στρέψει την Ουγγαρία κατά των Σέρβων, τους Τατάρους κατά των Βουλγάρων, και κυρίως θα αντιληφθεί τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον Πάπα και στον Κάρολο Ντανζού. Ενώ ο Κάρολος Ντανζού θέλει πολιτική κατάκτηση και διαμερισμό του Βυζαντινού κράτους, ο Πάπας κυρίως θέλει υποταγή της Ανατολικής Εκκλησίας και ίσως καν να μην επιδιώκει την κατάλυση του Βυζαντινού κράτους. Γι' αυτό λοιπόν ο Μιχαήλ, ο 7ος ο Παλαιολόγος, εγκαινιάζει την φιλοδυτική στροφή, δηλαδή την προσπάθεια της ένωσης των εκκλησιών με υποταγή της Ανατολικής Εκκλησίας, προκειμένου να εξασφαλίσει βοήθεια, την αρρωγή, εν πάση περιπτώσει, του Πάπα. Δίνει λοιπόν στην λεγόμενη Σύνοδο της Λιών το 1274 ομολογία πίστεως και τυπικά μετατρέπεται σε καθολικό ηγεμόνα. Πλέον ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος ως καθολικός ηγεμόνας δεν μπορεί να δεχτεί επίθεση από τους δυτικούς. Αυτό θα ήταν άνανδρο. Βέβαια υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις στο εσωτερικό, και είναι αυτό το στοιχείο που λέγαμε, πώς αρχίζει πλέον ο λαός να αυτοπροσδιορίζεται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, με κύριο γνώμονα το στοιχείο της θρησκείας, και αυτό θα υποχρεώσει τον Μιχαήλ τον Παλαιολόγο σε μια έτσι άγρια καταστολή, θα φυλακίσει πολλούς ανθενωτικούς, ακόμα και μέλη της οικογένειάς του. Όλα αυτά βεβαίως προσωρινά έχουν αποτρέψει το μεγάλο κίνδυνο, αλλά ο Κάρολος Ντανζού συνεχίζει να οργανώνει αυτή την εκστρατεία, και φαίνεται πλέον ότι θα συμβεί το μοιραίο, θα συμβεί το 1281 με τη συνθήκη του Ορβιέτο. Πλέον όλοι έχουν συνεννοηθεί για να επιτεθούν στο Βυζαντινό κράτος. Εδώ λοιπόν θα κάνει ίσως το πιο σημαντικό πράγμα στην βασιλεία του ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος. Θα κάνει μια πανέξυπνη κίνηση. Ξέρει ότι το ορμητήριο των Δυτικών είναι η Σικελία. Θα συνεννοηθεί λοιπόν με τον Ισπανό ηγεμόνα της Αραγωνίας και θα εξασφαλίσει στο λαό της Ιταλίας χρήματα, όπλα και την υποκίνηση, την οργάνωση που χρειάζονται για να ξεσηκωθούν. Έτσι λοιπόν το 1282 έχουμε αυτό που στην ιστορία καταγράφεται ως Σικελικός Εσπερινός, δηλαδή έχουμε εξέγερση του ντόπιου πληθυσμού στην Σικελία με υποκίνηση του Μιχαήλ του Παλαιολόγου, και έτσι η Βυζαντινή Συμμαχία καταραίει σαν τραπουλόχαρτο. Η αντιβυζαντινή συμμαχία. Ναι. Για να προχωρήσουμε, γιατί ο χρόνος πιέζει πια, και ποια σημεία διαλέγετε, γιατί είμαστε στην ύστερη φάση πια, από τους παλαιολόγους ότι ξεχωρίζουν μετά τον Γενάρχη. Ναι. Μετά ακολουθεί μια σκοτεινή περίοδος. Έχουμε μια περίοδο εμφυλίων πολέμων. Υπάρχει μια σταδιακή εξασθένιση του κράτους, καταναλώνει τις ηθικές και τις τελευταίες, εν πάση περιπτώσει, υλικές δυνάμεις που έχει. Στα χρόνια του επόμενου Παλαιολόγου, για παράδειγμα, θα έχουμε αύξηση της φορολογίας. Είναι ενδεικτικό ότι τα φορολογικά έσοδα φτάνουν μόλις το 1/8 από αυτά που υπήρχαν στην εποχή των Μακεδόνων. Αυτό δείχνει την οικονομική κατάρρευση.
Οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν μειωθεί σε 3.000 υπείς που είναι μισθοφόροι κυρίως. Mm-hmm. Το βυζαντινό νόμισμα έχει νοθευτεί και οι ιταλικές πόλεις κυριαρχούν στο εμπόριο. Όλα αυτά λοιπόν προδιαγράφουν αυτό που έρχεται. Την ραγδαία εξασθένηση, την οποία θα προσπαθήσουν βεβαίως να αντισταθμίσουν με το να υποταχθούν στη Δυτική Εκκλησία. Γι' αυτό και θα δούμε όλους τους επόμενους σχεδόν Βυζαντινούς Αυτοκράτορες να προστρέχουν στη Δύση, να κάνουν πολύχρονες επισκέψεις σε δυτικούς ηγεμόνες, να ταπεινώνονται μπροστά στον Πάπα. Φτάσανε στο σημείο να φιλήσουν τα πόδια του Πάπα προκειμένου να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του. Παράλληλα σε όλη αυτή την πορεία βεβαίως θα έχουμε μια ανάπτυξη των Τούρκων, οι οποίοι περνούν στα Βαλκάνια. Εδώ παίζει ρόλο ότι το 1354 έγινε ένας μεγάλος σεισμός που κατέστρεψε πολλές πόλεις της Θράκης. Mm-hmm. Και οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν, εγκαταστάθηκαν σε αυτές, στην περιοχή της Καλλίπολης και της Ανατολικής Θράκης. Και σιγά σιγά θα οργανωθούν μέχρι να έρθει η ώρα της τελικής επίθεσης. Βλέποντας λοιπόν την άνοδο των Τούρκων, πάρα πολλοί δυτικοί ηγεμόνες θα εκφράσουν ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα οι Σέρβοι θα εκφράσουν ενδιαφέρον να τους αντιμετωπίσουν. Θα έχουμε μια σειρά από ήττες, θα πετύχουν νίκες οι Τούρκοι και απέναντι των Σέρβων στον Εύρο το 1371 και στο Κωσυφοπαίδιο το 1389. Οι Βυζαντινοί δεν έχουν δυνατότητες να αντιπαρατεθούν. Βασικά κερδίζουν μια παράταση, επειδή οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα και κυρίως την επίθεση των Μογγόλων, η οποία καθυστερεί ουσιαστικά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης για περίπου 50 χρόνια. Mm-hmm. Και σταδιακά βεβαίως φτάνουμε προς το τέλος, όπου, για να επιταχύνουμε τη συζήτησή μας, όπου έχουμε τον τελευταίο, τον Κωνσταντίνο τον 11ο, τον Παλαιολόγο. Αυτός ανακηρύσσεται αυτοκράτορας το 1449, όχι στην Κωνσταντινούπολη, στον Άγιο Δημήτριο του Μιστρά. Μας στείλατε και το σχετικό οπτικό από το χώρο της Θέψης. Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό. Υπάρχει το σημείο της Θέψης. Και να σημειώσω κάτι που και εγώ το έμαθα φέτος, όταν επισκέφθηκα το Μιστρά, ότι κάθε χρόνο στις 29 Μαΐου η Εκκλησία λειτουργεί. Mm. Δηλαδή σήμερα υπάρχει λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο, στον Μιστρά. Να σημειώσω δύο λόγια για την προσωπικότητα του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Θα έλεγα είναι και πιστεύει και αντιλαμβάνει τον εαυτό του ως Έλληνα αυτοκράτορα. Το λέει με πολλούς τρόπους αυτό. Γι' αυτό μιλάει όταν πηγαίνει προς την Κωνσταντινούπολη ότι είναι η χαρά και η ελπίδα όλων των Ελλήνων. Και είναι ρομαντικός, στα πρώτα χρόνια προσπαθεί, επιχειρεί μια ανασύνταξη και καταλαμβάνει τελικά ολόκληρη την Πελοπόννησο. Προχωράει προς τα πάνω, καταλαμβάνει ουσιαστικά τη στερεά Ελλάδα και απλώνει την κυριαρχία του μέχρι την Πίνδο και έχει ρομαντικά τον στόχο να ανασυγκροτήσει το κράτος παρά τις μειωμένες δυνατότητες που έχει. Όταν εδώ οι Τούρκοι θα στραφούν εναντίον του, επειδή έχουν πολύ υπέρτερες δυνάμεις, θα τον νικήσουν στο εξαμήλιο. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος, όπου έχουμε μια Κωνσταντινούπολη που δεν έχει πλέον, δεν έχει κάποια ενδοχώρα, υπάρχει μόνο μια πόλη. Δεν έχει τίποτα ουσιαστικά. Μόνο ο Μιστράς υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Και να σημειώσουμε βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ο πληθυσμός είναι πολύ πολύ μικρότερος, έχει υποστεί μείωση και από τον λοιμό που είχε πλήξει την πόλη τον προηγούμενο αιώνα. Άρα η Κωνσταντινούπολη που πέφτει το 1453 είναι μια σκιά της μεγάλης Κωνσταντινούπολης, που αν μου επιτρέπετε ο παραλληλισμός είναι η Νέα Υόρκη του Μεσαίωνα. Άρα οι 52 μέρες και πάλι πολλές θα ήταν με βάση τη συγκέντρωση ισχύως από πλευράς των Οθωμανών Τούρκων, του Μωάμεθ του Β', του κατακτητή του επωνομαζόμενου, και πέφτει σαν όριμο φρούτο περισσότερο. Η ιστορία παρόλα αυτά, σε αντίστοιξη με το σήμερα, έχετε μία σκέψη ότι αυτά τα αμυγός, αυτός ο αμυγός, ας το πω έτσι, εθνικός χαρακτήρας που έχει πάρει προς το τέλος των τελευταίων τεσσάρων αιώνων η αυτοκρατορία, κουβαλάει και το σπέρμα της Επανάστασης του 21 και όλα αυτά μαζί ενταφιάζοντας ιδέα με τη μικρασιατική καταστροφή. Μπορούμε συνολικά να το πούμε έτσι. Για να το εξηγήσουμε αυτό λίγο, θεωρώ ότι η θυσία του
Γιατί πρόκειται για θυσία, δηλαδή ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος είναι ο Λεωνίδας του Μεσαίωνα. Δεν επιλέγει να παραδοθεί, επιλέγει να δώσει μάχη μέχρι σε σχάτων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αργότερα για το υπόδουλο γένος, γιατί τους δίνει ένα μήνυμα συνέχισης του αγώνα, όπως το αναφέρει και ο Κολοκοτρώνης, όπως καταγράφεται ανεκδοτολογικός. Άρα λοιπόν παίζει μεγάλο ρόλο αυτό το μήνυμα που δίνει, το αγέροχο, ο Παλαιολόγος. Εδώ βέβαια θα σημειώσουμε το άλλο που είπαμε και το πρέπει να μας μείνει, ότι η Λατινοκρατία που επιβάλλεται μετά το 1204 είναι αυτή που ξαναφέρνει, είναι αυτή που δημιουργεί την νέα αυτοσυνειδησία του ελληνικού κράτους, την αντίληψη δηλαδή των κατοίκων του ελλαδικού χώρου κυρίως και της Μικράς Ασίας όμως, mm-hmm. γιατί υπάρχουν ακόμα πληθυσμοί στη Μικρά Ασία. Οι τελευταίοι έφυγαν με την καταστροφή του 22. Μην ξεχνάμε ότι το 22 ήρθαν 1,9 εκατομμύρια πρόσφυγες, και αν συμπεριλάβουμε και αυτούς που σφαγιάστηκαν από τους διωγμούς και τις γενοκτονίες που έκαναν οι Τούρκοι, μιλάμε περίπου για 2,5 εκατομμύρια, ενώ με την απογραφή, αν θυμάμαι καλά, του 1926, το τουρκικό κράτος συμπεριλαμβανομένων Κούρδων και άλλων εθνοτήτων είχε περίπου 13 εκατομμύρια. Άρα, οριακά ήταν τα πράγματα τότε. Τότε. Η τότε αναλογία πληθυσμιακή ήταν 1:1 με την Τουρκία. Η Τουρκία δεν ήταν τόσο μεγάλη πληθυσμιακά όσο είναι τώρα. Γιγαντώθηκε στις μεταπολεμικές δεκαετίες με ρυθμούς γεννήσεων 6 παιδιών ανά γυναίκα. Μάλιστα. Σωστό. Και σε μεγάλο βαθμό, πολλοί από τους σημερινούς Τούρκους, και αυτό διαπιστώνεται πλέον με τα στοιχεία της γενετικής ανάλυσης, έχουν καταγωγή, είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες ή Βυζαντινοί, να το θέσουμε έτσι, κάτοικοι των περιοχών της Μικράς Ασίας. Εδώ λοιπόν θέλω να κλείσω με αυτό, ότι έχουμε στην πραγματικότητα έναν ιστορικό κύκλο που ανοίγει το 1204. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ελληνισμός ως κυρίαρχος λαός του κρατικού μορφώματος του Βυζαντινού κράτους έχει περίοπτη θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό έρεται μέσα από τις εσωτερικές αδυναμίες που προκάλεσαν διάφοροι ανίκανοι αυτοκράτορες και δεν μπόρεσαν να αναστρέψουν αυτοί που ακολούθησαν. Η σημαντική διαφορά είναι ότι στην ιστορική σκηνή μπαίνουν πλέον οι Δυτικοί ως παράγοντας που ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμα σε αυτή τη φάση δεν έχουν τους θεσμούς για να ελέγξουν αυτό το γεωγραφικό χώρο, και τελικά έρχονται οι Τούρκοι, οι οποίοι κυριαρχούν για περίπου 400 αιώνες. Η μεγάλη ιστορική εξόρμηση του ελληνισμού ξεκινάει το 1821. Τέσσερις αιώνες. Συγγνώμη. Παραδρομή του λόγου. Παραδρομή, λογικό είναι. Η μεγάλη λοιπόν ιστορική εξόρμηση του ελληνισμού ξεκινάει το 1821. Είναι μια εποπία, είναι εποπία των Βαλκανικών πολέμων. Την ίδια ώρα βεβαίως το ελληνικό έθνος ακολουθεί μια πορεία συρρήκνωσης με εξανδραποδισμό πληθυσμών από τις περιοχές της Ανατολικής Ρωμυλίας, των Βαλκανίων, και θα φτάσουμε στην κρασευτική καταστροφή, όπου θα ξεριζωθούν από τις αιστείες τους πληθυσμοί που κατοικούσαν πάνω από 30 αιώνες. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση, στη δικιά μας γενιά, τίθεται υποοριστική κρίση ποιος θα κυριαρχεί στην Ανατολική Μεσόγειο, και εδώ πλέον ο ελληνισμός πρέπει να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του, να μην έχει καμία αυταπάτη ότι οι Τούρκοι δεν θα επιδιώξουν την ανασυγκρότηση, μας το λένε με κάθε τρόπο, την ανασυγκρότηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και θεωρώ ότι κομβικό στοιχείο στην οικονομική και υλική ανασυγκρότηση, που είναι η βάση για κάθε ισχύ που μπορεί να αναπτύξει μια χώρα, είναι η αξιοποίηση του ελληνικού ορυκτού πλούτου που κρύβεται στις θάλασσές μας. Αναστάσιος Λαβρέτζος, σε μια άλλη προσέγγιση 29ης Μαΐου που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με σημεία ιστορικά καμπές, θέλω να τον ευχαριστήσω για τον κόπο, γιατί είχε πολύ κόπο αυτή η προσπάθεια να μαζέψει σε λίγο χρόνο τόσα πολλά δεδομένα. Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να ξέρουν οι φίλοι μας ότι είπαμε πολύ λιγότερα από αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι προφανές. Σας ευχαριστώ πολύ όμως, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Καλή σας ημέρα, να είστε εγώ, καλά. Να είστε καλά.